Πόσες φιλίες κρατάς από το χώρο της δουλειάς? Πολύ λίγες. Δεν έχω πολλές. Δεν κάνω πολλές φιλίες. Κοίταξε να δεις. Κρατάω. Δεν έχω μαλώσει και με κανέναν, να. Αλλά δεν έχω και πολλές φιλίες. Έχω πολλές ωραίες σχέσεις. Και είναι και αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, που ξέρεις ότι εγώ, ας πούμε, ξέρω για σένα που δεν μπορεί να μην βγαίνουμε γι' αυτό, ότι ξέρω, το σπίτι σου είναι εκεί. Έτσι δεν είναι. Και άμα... κάτι γίνει. Ναι, ή άμα μου πεις ότι θέλω να έρθεις, ή άμα σου πω εγώ, κάπου θα συναντηθούμε. Να υπάρχει μια ωραία σχέση. Αξιοπρεπής και ειλικρινής. Αυτό. Αλλά φίλοι, τώρα μου έρχεται η Βόνη. Εντάξει, η Βόνη είναι αδερφή μου πια. Δεν είναι φίλη μου. Η Βόνη είναι η οικογένειά μου. Την Ιβόνη δεν την ξεχωρίζω από αδερφή μου. Αλήθεια. Αδέρφια δεν έχεις εσύ, Μαρία. Όχι. Είσαι μονοχοπέδι. Ναι. Και η Βόνη, ξέρεις, έχει την αδερφή της, είναι μακριά. Και έτσι ενωθήκαμε ωραία. Και πώς προέκυψε όλη αυτή η σχέση? Η σχέση γιατί τώρα να πεις για κάποιον μία αδερφή μου, ναι, το θεωρώ πολύ σημαντικό. Το λέω πια, γιατί έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο σχέσεις. Πώς, αυτό λέγαμε προχθές. Και πώς χτίζεται αυτό από μια ηλικία και μετά? Είναι δύσκολο να χτιστεί. Γιατί εγώ πραγματικές φίλες καρδιάς... έχω την Ιφηγένεια που είμαστε χρόνια μαζί. Και μία φίλη μου που την έχασα και πρόσφατα. Την έχασα. Δεν θέλω να το... Ναι, έχασα μία αδερφική μου φίλη πρόσφατα. Και κουμπάρα μου. Η Βόνη, λοιπόν, είναι... Πώς να σου πω τώρα. Συλληπιτήρια. Ήρθε στην... Πραγματικά δεν το... Δεν πειράζει. Απλά όμως, επειδή έπρεπε να το πω, γι' αυτό είναι πολύ λίγοι αυτοί που κρατάω. Έτσι, από το σχολείο δεν έχω κρατήσει φίλους, από την πορεία της ζωής μου. Δεν το, παιδιά, δεν το ήξερα. Δεν είναι ότι το ήξερα. Δεν πειράζει. Φαντάζομαι δεν είναι και... Και γνωστό, αλλά τους ανθρώπους μας τους θυμόμαστε. Και να το τώρα εδώ αυτό και πάμε, ναι, απλά επειδή πάντα στη συνέντευξη πρέπει να υπάρχει ειλικρίνεια.